Θέλω να σου πω μια αληθινή ιστορία για το ταξίδι μου και την προσπάθειά μου να χάσω κιλά και κάτι που συνέβη στη ζωή μου και αυτό καθόρισε πάρα πολύ και σε πολύ μεγάλο βαθμό το πόσο καιρό με πήρα να χάσω αυτά τα κιλά. Ουσιαστικά, μεγαλώντα ε, σε όλη μου τη ζωή, ήμουν έτσι ένα στρομπουλό παιδάκι. Ήμουν ένα χάρα τη νοικοκυρά, δηλαδή ένα παιδί που απλά θα καθόταν και θα τρώγε ας πούμε, όλο το φαγητό, όλο το πιάτο, μέχρι και σε σημείο ψύχωση που αν δεν τελείωνα το πιάτο, δεν ένιωθα καλά μέσα μου. Και αυτό φυσικά είχε ω αποτέλεσμα να έχω κάποια περίτα κιλά. Και αυτά τα περίτα κιλά επηρεάζαν αρκετά την καθημερινότητά μου, την αυτοπεποίθησή μου, την αλληλεπίδρασή μου με άλλου ανθρώπου και με αγόρια και με κορίτσια. Και ε, επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τη παιδική μου ηλικία. Και πάντα όμω προσπαθούσα να χάσω κιλά και ποτέ δεν το βάζα κάτω. Όσε φορέ και, αν, και αν αποτύχανα, και αν μου δίνω κάτι, αυτό είναι ότι είμαι αρκετά, αρκετά επίμονο. Δηλαδή, αν μπει κάτι στο κεφάλι μου, το κάνω no matter what και θα περιμένω όσο καιρό και αν χρειαστεί για να γίνει αυτό. Ε, γιατί τότε δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε τίποτα. Οπότε απλά άκουγα από τι θείε ή τι νοικοκυρέ ή τι μαμάδε να συζητάνε μεταξύ του πώ να χάσουν κιλά. Και έπαιρνα κι και εγώ ιδέε, α πούμε. έκανα όλε τι ηλίθιε δίαιτε τι έχω κάνει. Όλε τι ακραίε δίαιτε τι έχω κάνει. Δεν δούλευαν αυτέ οι δίαιτε ή έχανα μερικά κιλά και μετά τα ξανά έπαιρνα. Αποτύχανα. Ε, ήταν τέλο πάντων ένα μίζερο φαύλο κύκλο, μια, μια τέρμονη. Λούπα. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια φορά που καθόμουν, ας πούμε, στο... ήμουνα στο Κουρδιστάν τότε και καθόμουν στο σπίτι τη θεία μου. Ε, εκείνη ε, ετοίμαζε το φαγητό, οπότε έκοβε λαχανικά, είχε την κατσαρόλα και ήταν πολύ απασχολημένη. Ε, εκεί πέρα οι νοικοκυρέ, ξέρει, κάθονται, μαγειρεύουν όλη τη μέρα, α πούμε, για το ένα. Το, το, μεγάλο το γεύμα το απογευματινό, α πούμε. Ε, νομίζω είχαμε ραμαζάνι τότε, κάτι τέτοιο. Και εγώ καθόμουν εκεί πέρα και συζητάγαμε και το φέρει κουβέντα στη, στο αδυνάτισμα το χάσιμο κιλών. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου λέει: ε, Α, θε να χάσει κιλά, ε. Μου λέει: Τι προσπαθεί, μου λέει, δεν, δεν πρόκειται να γίνει. Εκείνη τη στιγμή έπλαινε κάτι λαχανικά, κάτι αγγούρια νομίζω, το θυμάμαι σαν και χθε. Και ήταν πολύ αυθόρμητη όταν το έλεγε. Δηλαδή, Χωρί να το πολύ εκεί που κάνει τι δουλειέ, συντάγαμε για τα πάντα. Α, προσπαθεί να χάσει κιλά, ε. Ε, Δεν το, δεν πρόκειται να γίνει. Και ενώ για εκείνη δεν ήταν τίποτα, εγώ πόνεσα πάρα πολύ όταν το άκουσα αυτό. Σταμάτησα λίγο να μιλάω και έτσι, κοίταξα κάτω, α πούμε, και προσπάθησα να επεξεργαστώ αυτό που μου είχε πει, δηλαδή, δεν, μπορούσα, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου το έλεγε. Και συνέχισε αυτό και μου λέει: Είναι στο DNA μα, λέει Σαρό. Λέει, εμεί ε, γενικά είμαστε όλοι χοντρολίδε. Και εσύ άλλωστε έχει φαρδιά μέση, Δηλαδή, και όσο κιλά και να χάσει, πάλι δεν θα πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει γιατί η μέση σου είναι φαρδιά. Και μου λέει: Κοίτα, και μου πιάνει έτσι τα κόκκαλα και, και του γλουτού, και αυτά. Ε, και όντω έχω μεγάλα, με, με, μεγάλη λεκάνη. Mm. Με σύνθλιψε, αλλά μετά από λίγο το ξέχασα. Σαν περιστατικό. Αυτό που μου είχε μείνει όμω ήταν η ιδέα του ότι είναι αδύνατον εγώ να χάσω αυτά τα κιλά, γιατί η λεκάνη μου είναι φαρδιά. Οπότε μετά από χρόνια, ακόμα και αν είχαν αυξηθεί οι γνώσει μου και είχαν αυξηθεί οι ικανότητέ μου και πολλέ φορέ έκανα κάτι το οποίο ήταν όντω σωστό και επιστημονικό, ε, πάλι αποτύχανα να χάσω τα κιλά. Δηλαδή με το παραμικρό, με το παραμικρό εμπόδιο, δηλαδή μπορεί να χάνε κιλά για τρει εβδομάδε, την τέταρτη εβδομάδα μπορεί να είμαι ένα στάσιμο ή να παίρνω ένα κιλό. Α, το ξέρα, έχω φαρδιά λεκάνη. Εμεί στην οικογένεια δεν μπορούμε να χάσουμε κιλά. Και το παράταγα έτρωγα ε, ό,τι να είναι και το παράταγα και ξανά έπαιρνα αυτά τα κελά συν μερικά ακόμη. Έτσι. Και το, το, ηρωνικό το, 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 το και το τραγικό τη υπόθεση ήταν ότι εκείνη παίζει να μην θυμόταν καν ας πούμε, ότι μου το είχε πει αυτό και αυτό είχε επηρεάσει αρνητικά σε ένα τεράστιο βαθμό τη ζωή μου. Έτσι. Ε, και για να καταλάβετε πόσο ευαίσθητα μυαλά είμαστε και ειδικά σαν παιδιά και πόσο πρέπει να φιλτράρουμε οτιδήποτε ακούμε. Ε, μετά από χρόνια τώρα, εγώ έχασα αυτά κιλά μετά από πολλή προσπάθεια, πολλή δυσκολία, πολλή και ψυχολογική και σωματική προσπάθεια. Ε, και ε, για τα πρώτα χρόνια που ήμουνα ε, έτσι όπως ήθελα, είχα γραμμός, είχα το σώμα που ήθελα, ε, δεν το πίστευα ότι έχω αυτό το σώμα. Γιατί απλά είχε μπει στο μυαλό μου ότι εγώ δεν μπορώ να έχω αυτό το σώμα. Ε, για το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι εν τέλει η μέση μου είναι πολύ μικρή και η λεκάνη μου είναι φαρτιά, το οποίο δημιουργεί ένα look ε, πολύ ωραίο. Δηλαδή επειδή η λεκάνη είναι μεγάλη, ο κόλος μου πούμε, και τα μπουτια μου είναι μεγάλα και δημιουργεί ένα αντίθε, 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 αντίστροφο αποτέλεσμα από αυτό που μου είχε πει η θεία μου. Και τέλο πάντων, αυτό που θέλω να σου πω και να κλείσω με αυτό είναι να μην αφήσει του άλλου να σου πούν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. έχει ψηλά έχει μπει στον εαυτό σου και είναι πάρα πάρα πολλά δυνατά από όσα νόμιζε ότι είναι. Εντάξει. Οπότε αυτό είχα να πω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό.